Πριν από λίγο ήρθε στο γραφείο μου η Ξένια και μου έκανε νύξη για σένα. Δεν θα καταλάβεις καλά, αγάπη μου, ηρέμησε. Είσαι πολύ γλυκιά. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Γιατρέ, να είσαι καλά. Μην ξεχάσεις να δώσεις χαιρετισμούς στον πατέρα σου και στην Ελπίδα, ε. Είπα, τελειώσαμε. Από τη μια μου κάνω αναφορές και από την άλλη το προσωπικό με ψήφισε ως τον καλύτερο γιατρό του νοσοκομείου. Μωρό μου, αλήθεια! Μπράβο! Μπράβο, αγάπη μου! Πρέπει η Ελπίδα να μην φτάσει ποτέ στην εκδήλωση. Και πώς ακριβώς θα το καταφέρουμε αυτό? Θα την πάω σινεμά, μήπως? Σε πέντε, κάτω. Τον άκουσες τι είπε? Ναι. Σε πέντε, κάτω. Πάμε, Νικόλα. Όχι. Πάμε, Νικόλα, με τρελά. Πάμε, Νικόλα. Στιγμή, μάνιτσα μου, άσε με να απαντήσω. Ρε Θοδωρή, όλο στο κινητό μιλάς. Τι να κάνω, η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Έλα. Άντε ρε, τι κάνεις τόση ώρα? Δουλεύεις ή είσαι με γκόμενα? Το δεύτερο, τι θέλεις? Ψάχνω ένα ταρίφα. Πάρε κανένα ραδιοταξί, πήγαινε σε καμιά πιάτσα. Που αυτό δούλεμα ρε, για δουλειά σε θέλω. Εσύ ξέρεις πολύ κόσμο. Σίγουρα μπορείς να μου συστήσεις κάποιον δικό μας άνθρωπο. Ευχαριστώ ρε. Σοπάστε, σοπάστε, αρχίζει. Δυνάμωσε το λίγο, αν βρω και το TV control. Α, η Βάσο και ο Ηλίας. Τι ωραία ζευγάρι που είναι. Πάντως η Βάσο είναι κούκλα. Γράφει εξαιρετικά στο γυαλί. Ειδικά έτσι όταν ντύνεται καλά, βγάζει αυτή την αρχόντισσα που έχει μέσα της. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο παιχνίδι Όλα ή Τίποτα. Μαζί μας είναι απόψε ο... Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο. Ένα χειροκρότημα για το Στέλιο. Α, τελικά δεν παίζει πρώτος ο Νικόλας. Λοιπόν, Στέλιο, ήρθες να δοκιμαστείς τι? Στη γεωγραφία. Ωραία, ας παίξουμε! Πρώτη ερώτηση για 2.000 ευρώ. Πάμε. Ποιο ποτάμι διασχίζει την Κρακοβία? Το ξέρεις? Όχι. Ούτε εγώ. Λογικό είναι. Έτσι νομίζετε ότι τα δίνει τα λεφτά? Νομίζω είναι ο Βιστούλας. Σωστό! Μπράβο! Λοιπόν, μέχρι να κερδίσει αυτός ο Στέλιος, πάω να φέρω κάτι να φάμε. Απάντησα και στη δεύτερη. Ποια είναι η πρωτεύουσα της πολιτείας Μοντάνα? Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Τονικά, αν δεν κάνω λάθος, ναι, πρέπει να είναι Χέλενα ή Χελένα. Μπράβο, Στέλιο, είσαι πολύ παικταράς, ναι! Λοιπόν, τι λες, θα προχωρήσεις, θα πας για τις 20.000 ευρώ? Όχι, όχι, θα σταματήσω εδώ. Γιατί? 10.000 ευρώ είναι αρκετά. Ο λόγος? Ένα πλυντήριο πιάτων θα πάρω στη γυναίκα, να πλένει κι αυτή. Ένα ρούχον, μια TV, ένα βίντεο, αυτά χρειάζομαι. Ένα χειροκρότημα για το Στέλιο, ήταν ένας καλός παίκτης, μπράβο! 10.000 ευρώ, καθόλου άσχημα. Τον αδερφό τον παίρνει να φύγει κάποια στιγμή. Ναι, αλλά το Όλα ή Τίποτα είναι στον τρίτο γύρο. Αν μείνει, μπορεί και να κερδίσει 200.000. Ναι, αλλά το πιθανότερο όμως είναι να φύγει ταπεί και ψύχρεμος ο αδερφός σου. Βάζουν πάρα πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Ναι. Ας παρακαλάμε να φύγει τότε. Πάντως ούτως ή άλλως αυτό θα έκανε. Ο Νικόλας δεν είναι και πολύ των ρίσκων. Για να δούμε. Γεια χαρά! Γεια. Είμαι ο Θανάσης. Σε θέλω ήρεμο και συντονισμένο στο παιχνίδι. Θα ακούς τις οδηγίες του floor manager και προπαντός δεν θα αγχωθείς. Δεν θα αγχωθείς. Εντάξει? Ναι. Σε βλέπω αγχωμένο. Πρώτη φορά πηγαίνεις στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Δεν έχεις άγχος, όλα καλά θα πάνε. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, ο δεύτερος παίκτης μας για απόψε είναι ο... Ο Νικόλας. Και θα διαγωνιστεί στην κατηγορία... Αθλητικά. Ωραία. Ας παίξουμε.
Σύσσωμη οικογένεια στο γέλι, μόνο εμείς λείπουμε. Ας παίξουμε. Α, πάνω στην ώρα ήρθα. Ο Νικόλας, δεν το πιστεύω. Πόσο αλλιώτικος δείχνει. Είδες την κούκλος είναι. Ναι, είναι πολύ ωραίος. Για να δούμε, Νικόλα. Την κλωτσάς την μπάλα. Την κουνάς την πάτα. Τον τρως στον αέρα τον ανεμιστήρα. Μάλλον σας έκανα χαλάστρα. Όχι, δεν πειράζει. Πρώτη ερώτηση. Πότε ιδρύθηκε η FIFA και πού? Ήταν στις 21 Μαΐου το 1904 στο Παρίσι. Σωστά! Κέρδισες 2.000 ευρώ. Ναι. Μπράβο, Νικόλα! Δεύτερη ερώτηση. Ποια ήταν η πρώτη ομάδα του Κριστιάνου Ρονάλντο και ποιος ήταν ο προπονητής της? Ναι. Ήταν η Sporting Λισαβόνας και προπονητής ήταν ο Λάζλο Μπολόνι. Σωστό, ναι, μπράβο. Ο Νικόλας κέρδισε μέσα σε 5 λεπτά 5.000 ευρώ, χιλιάρικο και λεπτό. Ναι, τρελό, είναι απίθανο. Μόνο στο δικό μας παιχνίδι γίνονται αυτά. Λοιπόν, πάμε για την τρίτη ερώτηση. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ποια άλλη ελληνική ομάδα έχει κερδίσει πρωτάθλημα? Η Λάρισα. Είναι σωστό, μπράβο! Είναι στο κυκλίτο, όμως τελείως. Σταματήστε, ξαναρχίζουν. Ρισκάρεις? Ρισκάρω. Ρισκάρεις? Ρισκάρω. Ας παίξουμε. Ποιος ήταν ο κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Γαλλίας με αρχηγό τον Πλατινί το 1978? Έλα, γόρι μου, το ξέρεις, πες το. Ήταν ο Μάριους Τρεζόρ. Ναι, είναι σωστό. Μπράβο. Ναι. Είσαι μεγάλος. Μπράβο, Νικόλα, μπράβο. Αλλιώς γιατί τελειώσαμε. Αυτός έτσι όπως πάει θα τους αδειάσει τα ταμεία. Μακάρι, Παναγία μου. Λοιπόν, Νικόλα, πέμπτη ερώτηση για 30.000 ευρώ. Πώς λεγόταν ο διαιτητής του αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα του 2004? Stop. Το έχω, απλά τώρα έχω κολλήσει, μισό λεπτό. Έλα ρε Νικόλα, κόλλησες. Ήτανε ο Γιώργος Δούρος. Σωστά έκανες, πολύ καλά που ρισκάρισες. Λοιπόν, θα παίξεις? Ναι, θα παίξω. Ένα χειροκρότημα για το φίλο μας τον Νικόλα. Ερχόμαστε στην τελευταία ερώτηση. Στην πιο κρίσιμη. Αν δεν απαντήσεις σωστά, τα χάνεις όλα. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Ωραία. Να, μια πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Εγώ τουλάχιστον δεν την ήξερα. Πόσο ζυγίζει μια μπάλα ποδοσφαίρου? Περιμένω. Ναι. Οι περισσότεροι φίλαθλοι το θεωρούν ασήμαντο, όπως και εγώ. Γι' αυτό δεν ξέρουν. Νικόλα, περιμένω μια απάντηση. Έλα, αγόρι μου, αυτό ξέρεις και αυτό, πες το. Επαναλαμβάνω. Πόσο ζυγίζει μία μπάλα ποδοσφαίρου? Δεν προλαβαίνει, την πάτησε. Λοιπόν,
ζυγίζει από 410 έως 450 γραμμάρια. Είναι σωστό! Μπράβο, Νικόλα! Μπράβο, ρε δικέ μου, είσαι μεγάλος! Νικόλα, είσαι φοβερός, είσαι άπεκτος. Δηλαδή, πραγματικά το κατέχεις πολύ καλά το θέμα. Το αγαπώ το άθλημα, γι' αυτό. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πέρασες με επιτυχία τον πρώτο γύρο και έφτασες στις 40.000 ευρώ. Εύκολα, άνετα, ευάερα, ευήλια. Πες μου πώς νιώθεις. Πώς νιώθω. Σαν να ζω σε όνειρο. Όνειρο, ναι. Το ερώτημα είναι, συνεχίζεις. Πηγαίνεις για τις 200.000 ευρώ. Ναι, ρισκάρω. Μπράβο, Νικόλα. Όχι μόνο για τις γνώσεις σου, αλλά και για την τόλμη σου. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, κοντινό, εδώ, για ένα παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα, στο Όλα ή Τίποτα. Μπράβο, ρε φίλε, τους ξέσκησες. Μπράβο, αδερφέ, όρμα τους. Να σου Μπάμπης. Και εσύ πρέπει να είσαι φίλος του Θοδωρή. Τζόρζης. Άγιος. Λοιπόν, τι με θέλεις. Θέλω να κάνεις μια μικρή βόλτα μια φίλη μου. Έτσι να δείτε αξιοθέατα. Και γι' αυτό φώναξε εμένα. Δεν μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε ταξιτζής. Ναι, αλλά η συγκεκριμένη φίλη μου αλλού θα θέλει να πάει και αλλού θα πάει. Θέλω να της παίξεις θέατρο για κάμια ώρα και να την καθυστερήσεις. Τι να κάνω δηλαδή. Όταν σε ειδοποιήσω, θα τη στείλει κάποιο σπίτι τη. Αυτή θα βγει και εσύ θα την πάρει κούρσα. Μάλιστα θα είναι πολύ χαρούμενη που βρήκε αμέσως ταξί. Και μετά. Μετά, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Θα χαθείτε, θα πέσετε σε μποτιλιάρισμα, θα αλλάξετε λάστιχο κάπου στου κουβάουνε. Από ό,τι με ενημερώσανε, δεν σου λείπει έμπνευση. Σωστά. Εντάξει. Τέσσερα. Έλα τώρα. Για μια ώρα με σκοτώνει. Κάνε κάτι καλύτερο για να ξανασυνεργαστούμε. Τρία και κλείσαμε. Εντάξει. Να σου πω εγώ και μια τελευταία ερώτηση. Ακούω. Κι αν η λεγάμενη φωνάξει εδώ ταξί, τι κάνουμε. Τότε φίλε μου Μπάμπη, την κάτσαμε. Θα σου τηλεφωνήσω. Καλά τα γόρι μου. Α, κοιμήθηκα καλά, λέει. Μια χαρά, μια χαρά. Πω, τι είναι αυτά εδώ πέρα, τι βλέπω. Πολλές επισημούντες, ε. Τι έγινε, περιμένουμε κανένα πρέσβη και δεν το ξέρω. Να μην γιορτάσουμε που νίκησες χτες. Μαμά, η νίκη όμως είναι προσωρινή. Στους επόμενους γύρους θα φανεί το παιχνίδι. Ή που θα φύγω πάμπλουτος, ή που θα φύγω μπατήρης. Και από ό,τι μου φαίνεται, μάλλον το δεύτερο θα γίνει. Και λοιπόν, τι είχαμε, τι χάσαμε. Αν και νομίζω ότι εσύ θα τους ξετινάξεις όλους. Α, μην ξεχνιόμαστε. Θα μας βγάλεις όλους στο ακριβότερο εστιατόριο, οκ. Και το ρωτάς. Μωρέ, κάτσε να κερδίσω εγώ και θα σας πάω και μέχρι την Ιαπωνία για σούσι. Ξύπνησε τα αστέρι μας. Α, τα αστέρι, αστέρι, αδερφούλη. Λάτε, αράχτε, παιδιά. Δεν το πιστέψεις, αδερφούλη. Μόλις μου πήρε μια κοπέλα από τη δουλειά. Λέει ότι σε είδε στην τηλεόραση και ενθουσιάστηκε. Αυτό είναι απίθανο. Μάλιστα, μου ζήτησε και αυτόγραφο. Αυτόγραφο. Εντάξει, δεν είμαι κανένα διάσημο ακόμα, έτσι, αλλά. Πού ξέρει, ε. Ωραία. Εντυπωσίασες, Νικολάκη μου. Εμένα πάντως σίγουρα. Ρε παιδιά, μήπως θα παρατραβάμε λίγο. Ακόμα δεν έχω κερδίσει.
Πώς την έλεγες εκείνη την παροιμία, νομίζω ότι ταιριάζει κάτι εδώ πέρα τώρα. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Άκουσες! Στο τέλος τον ξυρίζουνε. Άμα κι εμείς στο τέλος κλαίμε από λύπη γιατί έχασα. Αυτό αποκλείεται, μωρό μου, και ξέρεις γιατί. Γιατί θα κλάψουμε, αλλά από χαρά. Από χαρά, ε. Σίγουρα. 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 Ε, σίγουρα. Ε, σίγουρα, λοιπόν. Άντε κι άλλο. Νίκη. Αχ, είναι στη νίκη μου, στη νίκη μου, έτσι να τα ακούω. Κατερινιό. Καλημέρα. Πώς και από εδώ? Σε πεθύμησα και πάω να περάσω να σε δω. Κάτσε. Πορτοκαλαδίτσα. Ε, βάλε, βάλε. Πώς πάει το βιβλίο σου? Μια χαρά. Όλα καλά. Τώρα μόλις μιλούσα με τον εκδότη και μου είπε ότι μάλλον θα πάμε και για δεύτερη έκδοση. Μα όλοι στο γραφείο μιλάνε γι' αυτό. Θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα το δεις αυτό. Ναι, αλήθεια, είναι πολύ καλό βιβλίο. Είναι φοβερό, είναι τρομερό. Δηλαδή είναι ένα βήμα μπροστά. Ναι, αφού το διαβάζεις και θες να μαγειρέψεις. Ναι, να μαγειρέψεις, τι να μαγειρέψεις. Να ερωτευτείς. Ξέρεις τι τράβηξα εγώ για να φτιάξω αυτές τις συνταγές που τις τρως και σου έρχεται ντουβρουτζάς. Ξέρω, ξέρω. Τον έχεις γράψει τόσο αναλυτικά τον πρόλογο που τα έχω εμπεδώσει όλα. Πολλά γλυκόλογα ακούω, αδερφούλα μου. Κάτι θες να μου ζητήσεις εσύ. Εγώ. Πώς ήρθε. Ναι, πώς μου ήρθε. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι ήρθες εδώ πρωινιάτικα έτσι απλά για να μου πλέξεις το εγκόμιο. Ε, βασικά ναι. Και μετά μόλις έρθει η ώρα να μου το ξεφουρνίσεις, ε. Έλα, λέγε, έφτασε η ώρα, πες το. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να σου ζητήσω μια μικρή εξυπηρέτηση. Αδερφή μου, τι θέλεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα κανένα. Αρκεί να μην έχεις σχέση με τον Γιάννη. Καλά, εγώ δεν είπα τίποτα, πώς το κατάλαβες. Αφού κορίτσι μου, εγώ σε έχω γεννήσει. Γίνεται ένα συνέδριο στη Ρόδο. Με έχουν καλέσει από τη δουλειά. Με σπα, όλα πληρωμένα και έτσι. Ωραία. Δεν μπορεί να μείνει με τον πατέρα του. Θα πάμε μαζί. Εσύ ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να ξεφύγουμε λίγο μόνοι μας, ε? Και τι φταίω εγώ. Θα πληρώσω εγώ δηλαδή αυτό το ρομαντικό σας weekend. Μα τι θα πάθεις δηλαδή? Θα πάθω. Τίποτα. Ο Χάρης μίλησε. Σιγά βρε άντρα, στο κάτω-κάτω για τον ανιψιό σου μιλάμε, όχι για κανένα δέσποτο. Αδερφούλα, άκου να σου πω. Εγώ τον Γιάννη τον αγαπάω πάρα πολύ και το ξέρεις. Αλλά όχι μες στο σπίτι μου. Τρεις μέρες είναι. Ούτε θα καταλάβεις πώς θα περάσουν. Ναι, μην παίρνεις όρκο. Και άντε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Όλη η γειτονιά όμως θα καταλάβει. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι? Ξαδερφούλη, για πες. Έχεις τρακ για τον επόμενο γύρο? Αν έχω, λέει. Ρωτάνε πολύ δύσκολα πράγματα. Και οι πιο δυνατοί παίχτες την πατάνε. Δεν έχεις ανάγκη εσύ, αφού από μικρός μόνο αθλητικά διάβαζες. Ναι, γι' αυτό και πρόκοψα. Ποτέ δεν ξέρεις γιατί όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θαυμάζεις έχουν τελειώσει πανεπιστήμια. Όχι μόνο είσαι ικανός, αλλά το απέδειξες κιόλας μπροστά σε τόσο κόσμο. Εγώ πάντως είμαι πολύ περήφανη για σένα. Πολύ καλή. Καλώς την μου! Γεια σας! Ήρθα να ευχηθώ στον νικητή! Ορίστε! Συγγνώμη, τι μου τα έφερες, αυτά δεν τρώγονται! Έλα, μωρέ, Νικόλα, πώς θα έχουμε άδεια χέρια! Αν και βλέπω η μανούλα σου σε τίμησε! Έλα από εδώ να κάτσεις! Με τόσα που περνάμε να με χάρουμε κι εμείς λιγάκι! Σημασία έχει ότι είστε μια πολύ δεμένη οικογένεια που ένα στηρίζει τον άλλον. Και αυτό δεν μπορεί να σας το πάρει κανείς. Ελπίδα, νίκεις κι εσύ εδώ. Σημασία έχει καρδιά, όχι συγγένεια. Εγώ πάντως από χθες είμαι άλλος άνθρωπος, πήρα τα πάνω μου. Ακόμη κι αν δεν κερδίσω στο τελικό. Και ας μην κερδίσει, αφού τώρα σαν οικογένεια αναβαθμιστήκαμε. Πώς θα το κάνουμε? Ε, τότε συγγνώμη ρε παιδιά, να πάω αν είναι σε όλα τα τηλεπαιχνίδια του κόσμου. Τι βλέπω, όλη η οικογένεια παρτία. Μόνο εσύ λείπεις. Νικόλα μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ήσουν φοβερός χθες. Βέβαια κοιμήθηκα νωρίς και δεν σε πρόλαβα. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίδα, πολύ χαίρομαι που είσαι και εσύ εδώ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, έχεις γίνει μέλος της οικογένειας πια. Σε λίγο θα την υιοθετήσουμε κιόλας. Και πολύ καλά θα κάνετε. Τι κρίμα που έχω δουλειά και πρέπει να φύγω. Γιορτάζουμε για τον αδερφό σου. Αν κάτσεις κι εσύ λίγο μαζί μας, θα μας τιμήσεις. Δεν μπορώ, έχω αργήσει. Θα το ήθελα πολύ. Καλά, δεν πειράζει, ας αργήσεις. Τόσο απίκος έχει πια η Κάτια. Μην την πιέζεις, μπαμπά. Η Ξένια είναι πολύ άσχολη. Δεν έχει χρόνο για μας. Τώρα. Γιατί όταν κερδίσει ο Νικόλα μας, θα το κάψουμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, φεύγω. Γεια σας. Γεια. Στο καλό. Προτιμάει να κάνει παρέα με τη γιαγιά της, φαίνεται. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς κάπου δουλεύει και καλός ή κακός περνάνε στην ώρα της. Ας μην το κουβεντιάσουμε αυτό τώρα. Κουκί. Δεν τον θες, γιατί θες να περάσεις το Σαββατοκύριακο με την... με κάποια από όλες, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι και αυτό, αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Τι θα πάθεις να κάνεις τρεις μέρες να δεις την κοπέλα σου? Τόσο δύσκολο είναι? Πω, σε παρακαλώ πολύ, αδερφούλα μου, σε παρακαλώ πολύ. Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Θέλω λίγο να χαλαρώσω, το καταλαβαίνεις αυτό? Είσαι πολύ εγωιστής. Ναι, είμαι εγωιστής. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν πειράζει όμως κανέναν. Την ησυχία μου θέλω. Τι θα σου κάνει, βρε το παιδάκι, ίσα-ίσα που είναι μια ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά και να δεχτείτε περισσότερο. Μια χαρά δεμένοι είμαστε. Πηγαίνουμε σινεμά, πηγαίνουμε στα μπαράκια, είμαστε σούπερ. Και να σου πω και κάτι για να έχουμε καλό ερώτημα. Γιατί δεν τον αφήνει 2-3 μέρες μόνος του? Τι θα πάθει δηλαδή, μεγάλος άντρας είναι πια. Γιατί παίζει να έρθει με όλη την παρέα του στο σπίτι και να μου το κάνουν καλοκαιρινό? Α, να τα που στα έλεγα. Οι νέοι τη σήμερα ημέρα δεν ελέγχονται. Καλά, πώς το έχεις δει? Θα πάει χαμένο το ταξιδάκι στη Ρόδο, αμαρτία δεν είναι? Αυτό είναι, βρε, και δεν το λες τόση ώρα. Δηλαδή? Να σου πω κάτι, αυτά δεν είναι πληρωμένα, είπες όλα? Ναι, παιδί μου, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Και αεροπορικά εισιτήρια και έτσι και στο. Καλά, ναι, εδώ τα έχω, να. Για να δω. Ορίστε. Έλα, ρε. Να σου πω, ξέρεις τι θα κάνουμε? Λέω να τα πάρω εγώ και να πάω μαζί με την αυτή που είναι με το. Θα δω πια θα πάω. Ακούς τι λες? Ακούω τι λέω. Αυτά που λες και εσύ. Να μην πάνε χαμένα τα εισιτήρια. Να τα. Καλά, είσαι απίστευτος, έτσι δεν παίζεσαι με τίποτα. Έλα, μωρό μου, έκανες τίποτα? Σε πήρα να χαρείς. Θα γίνει η δουλειά σου. Για πες λεπτομέρειες. Ο Ταρίφας που βρήκα είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Θα την κάνει πολλές βόλτες στη φίλη σου. Καλά, και πώς θα γίνει? Θα τη στήσει έξω από το σπίτι της? Ναι. Του έχω δώσει περιγραφή, αλλά θα τον ειδοποιήσω κι εγώ. Τέλεια. Την παγίδα στήθηκε, λοιπόν. Μόνο μην κάτσει καμιά στραβή. Μην το ξαναπεί αυτό. Απαγορεύεται και τα πρόοπτα και οι εκπλήξεις. Άντε, σε αφήνω τώρα και να με κρατάς ενήμερη, εντάξει? Εντάξει, φιλάκια, μωρό μου. Έλα, γεια. Ω, καλώς το κοριτσάκι μου. Έλα εδώ, μωρό μου. Τι κάνεις? Καλά. Θα πάω δουλειά σήμερα. Θα πάω αργότερα. Εσύ δεν έχεις σχολείο? Όχι, δεν έχουμε σήμερα. Γιατί? Έχουν απεργία δάσκαλοι και θα βγω βόλτα με τη γιαγιά. Μπράβο, οι δάσκαλοι. Να πας βόλτα με τη γιαγιά. Έχει ωραία μέρα σήμερα. Μωρό μου. Εμάς δεν θα μας φιλήσεις? Κατάφερες με τη σκηνή που προκάλεσες. Ξέρεις τα κουμπιά του και τον χειρίζεσαι. Δεν συνηθίζω να καταφέρνω τους ανθρώπους, ειδικά το Στάθη. Ούτε προκάλεσα κανένα σκηνικό. Το ξέχασες? Παραλίγο να σε πιάσει αμόκ. Μίλησα κάπως πιο έντονα. Αλλά αφού ζούμε αναγκαστικά στο ίδιο σπίτι, ας μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Σε αυτό έχει δίκιο η Μελίνα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν είναι ωραίο να τρογόμαστε. Ας κάνουμε και κάποιες υποχωρήσεις. Θα είναι καλό και για το παιδί. Αν ήταν στο χέρι της, αυτή τη στιγμή η γυναίκα σου θα έψαχνε να βρει άλλο σπίτι. Θα σε είχε χαντακώσει στη δουλειά. Δυστυχώς για σένα παντρεύτηκα το γιο σου. Πάρ' το επιτέλους απόφαση και άσε μας ήσυχους. Στο δικό μου το σπίτι, τους κανόνες τους βάζω εγώ. Μου σταμάτα πια, δεν σ' αντέχω άλλο. Μαμά, σε παρακαλώ, σταμάτα. Μην τσακωθείτε μια μέρα, έτσι για αλλαγή. Έχει βαρεθεί και η τιτίκα να σας ακούει, έτσι δεν είναι, μωρό μου? Μα αυτή με προκαλεί. Είδα τι έγινε. Μια χαρά ήμασταν πριν έρθεις. Πες μου ότι περισσεύω. Μήπως σας ενοχλώ να φύγω κιόλας? Εγώ τα έχω παίξει με τη μάνα σου. Ανάλαβε την εσύ. Γιαγιά, πότε θα πάμε βόλτα? Αργότερα, αγάπη μου. Τώρα έχω να λύσω κάτι με τη μαμά. Όχι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Εγώ θα πάω στη δουλειά. Αγάπη μου, πηγαίνεις επάνω για λίγο να ζωγραφίσεις ή θέλω να μιλήσω με τον μπαμπά? Αφού δεν σου μιλάνε πια, άσου και πάμε να φύγουμε. Έλα, σε παρακαλώ, θα πάμε αργότερα βόλτα. Έχει δίκιο τελικά η Μελίνα. Κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση τους. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε να μας κάνει τι θέλει. Ήδη μας έχει καβαλήσει. Δεν κατάλαβα. Σε ενοχλεί που πάμε να τα βρούμε? Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, πώς είσαι σήμερα, συνήλθες? Ναι, είμαι πολύ καλύτερα, στοιχώς. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Σας υπόσχομαι ότι στο μέλλον θα αφήνω έξω τα προβλήματά μου από την εταιρεία. Η δουλειά είναι μεγάλο φάρμακο και κατά ψέματα μας βοηθάει να ξεχνάμε τα δικά μας. Τι έχουμε για σήμερα? Σας έχω ένα υπόμνημα από το λογιστή. Α, τι λέει? Αναφέρει τις φορολογικές εκπτώσεις από το φιλανθρωπικό γκαλά για το νοσοκομείο. Ίσως θα πρέπει να διοργανώνονται συχνότερα τέτοιες εκδηλώσεις. Ωραία. Να βρούμε για κάτι άλλο να χρηματοδοτήσουμε. Οι τομείς που προσφέρονται είναι η Δημοτική Παιδική Σταθμή και τα Δημόσια Γεροκομεία. Γεια σας. Πάνω στην ώρα ήρθες. Θέλουμε τη γνώμη σου. Άκουσα που λέγατε για τα δημόσια ιδρύματα.
Ναι, λέμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο και βοηθάμε τον κόσμο. Έχουμε και κάποιες φορολογικές απαλλαγές από τη δωρεά. Ωραία. Γιατί να μην δώσεις κάποια χρήματα σε ένα ίδρυμα παιδικής μέρημνας? Δεν είναι κακή ιδέα. Ακούγονται διάφορα για τις επιτροπές αυτών των ιδρυμάτων. Ότι οι δωρεές συνήθως πηγαίνουν στις τσέπες των επιτίδιων. Έλα τώρα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα παιδιά το κάνουν με αφοσίωση. Μάλιστα ξέρω και ένα συγκεκριμένο ίδρυμα. Οι κυρίες που το διαχειρίζονται έχουν αφιερώσει σε αυτό όλη τους τη ζωή. Ωραία λοιπόν. Φτιάξτε μου τη λίστα και ενημερώστε τα μέσα για την επικείμενη φιλανθρωπική εκστρατεία. Θέλω να προετοιμαστεί το έδαφος πολύ καλά. Θα πάει μακριά αυτό το βιολί? Μέχρι πότε θα επιτρέψει τη γυναίκα σου να μου φέρεται έτσι? Μαμά, εσύ την τσιγκλάς. Εκεί που πάμε να τα βρούμε, δημιουργείς θέμα από το πουθενά. Δηλαδή, παίρνεις το μέρος της. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Αυτό ονομάζεται προδοσία. Πες το πως θέλεις, δεν με νοιάζει. Εγώ μπούχτισα να σας βλέπω να τσακώνεστε. Κι εγώ και το παιδί. Δεν καταλαβαίνω πως έγινε και άλλαξε στάση έτσι ξαφνικά. Τι έγινε η περίφημη συμμαχία μας? Μην τρελαίνεσαι. Δεν γίνεται κανένας πόλεμος. Και καλό θα ήταν να ηρεμήσουμε όλοι. Με κάτι σε φόβησε αυτή και σου γύρισε τα μυαλά. Κάποιο εκβιασμό θα σου κάνει, δεν μπορεί. Ο άντρας που παντρεύτηκα είχε εμένα για σύντροφο, όχι τη μάνα του. Φρόντισε να γίνεις εκείνος που ήσουν. Γιατί αλλιώς. Αλλιώς τι, Μελίνα? Αλλιώς, παρόλο που σ' αγαπάω, θα σ' αφήσω. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος αν νομίζεις ότι η Μελίνα με εκβίασε. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Και ανακάλυψες ξαφνικά ότι είναι καλή και ευγενική, ε? Πάντα ήταν. Δεν φταίει εκείνα αν εγώ δεν το βλέπω καμιά φορά. Δεν σε καταλαβαίνω, Στάθη. Τι σε έχει πιάσει ξαφνικά? Απλά είναι η γυναίκα μου και την αγαπώ. Ελπίδα! Για που το βάλαμε. Φίδι μου! Πάω στη δουλειά, εσύ? Εγώ πάω να αλλάξω ένα φόρεμα της Θάλιας. Άσε, εμπιστεύτηκα το γούστο της φίλης μου της Ζέτας που θέλει να μου την κάνει μικρομέγαλη. Τι κάνει η Θάλια? Καλά, φυσικά θα τη δω το βράδυ στη βράβευση του θείου της, ε? Εννοείται, δεν το χάνει με τίποτα. Άσε, αυτόν βραβεύουνε, η κόρη μου την ψώνισε. Φυσικό είναι. Χάρηκα πάρα πολύ που τον ψήφισαν οι συναδελφοί του, τον Στέφανο, και του δείξαν την εκτίμησή τους. Ξέρεις, μετά από όλο αυτό που έγινε με την προαγωγή δεν ήταν πολύ καλά. Ναι, η αλήθεια είναι πως ήταν πολύ πεσμένος τελευταία. Θα του κάνει καλό. Και με το Σωτήρι έχει πολλά προβλήματα. Του πάει κόντρα. Άστα. Τον νοιάζεσαι, ε? Και εκείνος νοιάζεται για μένα. Τον αγαπάς, έτσι? Εσύ τι νομίζεις? Εγώ μετά το στραπάτσο που έφυγα από τον Μιχάλη, δύσκολα δείχνω εμπιστοσύνη. Βιβί, το ξέρω ότι είχες μια πολύ δύσκολη εμπειρία και δεν σε αδικώ, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν φέρονται και αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους όταν λένε πως είναι ερωτευμένοι. Ευτυχώς δεν είναι για όλους το ίδιο. Μην μου λες τέτοια. Μακάρι να έχεις δίκιο και να βγω εγώ γελασμένη. Έτσι κι αλλιώς πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα. Όπως εσύ με τον Στέφανο. Τι να σου πω, απολαύστε το. Και όσο κρατήσει. Ελπίζουμε να κρατήσει για πάντα. Καλώς την! Γεια σου, Βάσο μου. Πέρασε. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Καθόλου. Απλώς ήθελα να σου δώσω τα συγχαρητήρια για τον Νικόλα και από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι για εσάς. Έλα, κάτσε. Τον ίδιο τον συνεχάριν πριν από λίγο. Ήρθε στο σπίτι μας να δει την κόρη μου. Δεν ξεκολλάνε τα δυο τους. Να σου φέρω ένα ποτηράκι κρασί ή λίγο τσάι? Λίγο τσάι είναι καλά. Έγινε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ανησυχούσαμε κι εμείς πολύ για τον Νικόλα. Τα βλέπω όλα επιπόλαια. Αλλά ευτυχώς η κορούλα σου τον έχει στρώσει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Ντορίτα τον έσπρωξε να πάει στο τηλεπαιχνίδι. Και ακόμα κι αν χάσει, λέμε τώρα, έχει κερδίσει αυτοπεποίθηση. Να είναι καλά το κοριτσάκι μου. Τον έχει βοηθήσει να πιστέψει στον εαυτό του. Θυμάμαι όταν πρωτογνώρισα τον Νικόλα, δεν μου γέμισε καθόλου το μάτι. Μου φαινόταν πολύ στον κόσμο του. Τώρα όμως πια τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Το έχει αυτό. Είναι αξιαγάπητος. Την ίδια δυναμία του έχει και ο Ηλίας. Τον μεγάλωσε σαν να είναι δικό του παιδί. Α, τώρα έχουμε κοντά μας κι άλλον ένα γιο. Το Φάνη. Το γιο του αδελφού του Ηλία, του Μάνου. Ναι, ναι. Ξέρω. Αν και είναι από την ίδια μάνα, ο Ηλίας με τον Μάνο δεν έχουν καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα. Βάσο, δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Ο Μάνος δεν είναι κακός άνθρωπος. Γιατί το λες αυτό? Το ξέρεις τόσο καλά?
Εκτός από εργοδότης μου για πολλά χρόνια, έτυχε να βρεθώ κοντά του σε μια στιγμή που ήθελε να μιλήσει κάπου πιο προσωπικά. Συναντηθήκαμε στην εταιρεία κάποιες φορές. Εσύ και ο Μάνος, τι είχατε να πείτε? Ας πούμε ότι ήθελε να ανοίξει σε κάποιον την καρδιά του. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί? Συμβαίνουν αυτά. Φαντάζομαι ότι όλοι στο παρελθόν έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε σε κάποιον άγνωστο. Ο Μάνος δεν είναι καθόλου καλά. Κάποιον ήθελε να πει τον πόνο του κι αυτός. Ο Μάνος μου μίλησε ανοιχτά. Μου είπε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Σου μίλησε για μας. Τα ξέρω όλα, Βάσο. Ξέρω ότι σας κλέψανε την Ξένια μόλις γεννήθηκε και ότι την έδωσαν σε ίδρυμα. Και τα είπε όλα αυτά σε μία άγνωστη. Δεν είμαι άγνωστη. Τόσα χρόνια δουλεύω στην εταιρεία. Κι αυτός ήθελε κάπου να τα πει, να τα βγάλει από μέσα του. Να απαλλαγεί από αυτό το βάρος που τον τυρανάει χρόνια. Και δεν τον συγχάθηκες με αυτά που έμαθες? Ο Μάνος για ό,τι έχει κάνει έχει μετανιώσει πικρά. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω γι' αυτό. Και πρόλαβες να καταλάβεις κάτι τέτοιο με το λίγο που μιλήσατε? Πες το γυναικείο ένστικτο, πες το ό,τι θες. Εμένα πάντως με έπεισε. Σε κορόιδεψε, μέρη μου. Ο τύπος είναι αδίστακτος. Ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο δεν αλλάζει. Γιατί δεν του δίνεται μια ευκαιρία? Γιατί δεν μας αφορά και δεν πρόκειται να το συγχωρήσουμε ποτέ. Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις που δεν με αφορούν. Και δεν πρόκειται να πω κάτι στο Μάνο. Αυτό θέλω να το ξέρεις. Όχι, θέλω να του μιλήσεις. Θέλω να ξέρει πώς αισθανόμαστε για να μην ελπίζει. Άκου, Βάσο. Εγώ έκανα χρέη εξομολογητή σε κάποιον που το είχε ανάγκη. Αγγελιοφόρος όμως δεν γίνομαι. Α, τώρα έχουν άλλη γεύση τα φιλιά σου. Τι έχουνε? Είναι... πώς να σου το πω έτσι... Μισό λεπτό. Δεν κατάλαβα. Επειδή δηλαδή κέρδισες το τηλεπαιχνίδι? Όχι! Επειδή φιλάς πιο άγρια, πιο παθιάρικα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Ναι. Δεν ξέρεις? Έλα εδώ για να το μάθεις. Αχ, μη χάνω τον κόσμο. Δεν το ξέρεις, μωρό μου. Με τέτοιον άντακλα που έχεις δίπλα σου, ο κόσμος είναι το λιγότερο που θα χάσει. Ναι, αλλά και εγώ πήρα τα ρίσκα μου. Τι έγινε, κοριτσάκι μου, ε? Μυριστήκαμε χρήμα και δόξα και τώρα δεν ξεκολλάμε. Τι λες, βρε στάρ της πεντάρας, τρομάρα να σου έρθει, που βγήκες μια φορά στο γυαλί και καβάλισες. Ψωνάρα! Να! Να! Γεια, παιδιά! Δεν τρέπεσαι μπροστά στη φίλη μου? Να σας πω, πώς σας φαίνομαι, γιατί εγώ νομίζω ότι είμαι ένα χάλι. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό το ντύσιμο. Εσύ τι λες, Νικόλα μου? Να σου πω την αλήθεια, βρε Λυπηδάκη μου, δεν ξέρω. Και εγώ νομίζω ότι δεν θα περάσεις τις εξετάσεις. Ωραία, λέγε, τι να αλλάξω? Πες γρήγορα, γιατί δεν έχω χρόνο, έχω αργήσει. Και σήμερα θέλω να είμαι κούκλα σου, Στέφανα. Λοιπόν, κάνε μεταβολή, άνοιξε την πόρτα και φύγε. Γιατί γενικότερα είσαι μια θεά. Αλήθεια? Παιδί μου, στο λέει προσωπική σου στυλίστρια. Σε έχω απογοητεύσει ποτέ. Εντάξει, πάω. Μισό λεπτό, Ελπιδάκη. Θες να καλέσουμε ένα ραδιοταξί? Και αν η λεγάμενη φωνάξει ραδιοταξί, τι κάνουμε? Τότε, φίλε μου, Μπάμπη, την κάτσαμε.